Αυτή είναι η φωτογραφία που καίει τον Μπόρις Τζόνσον. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάιο και εν μέσω lockdown κάθεται στην βεράντα του κήπου της Downing Street με παρέα, κρασί και τυρί. Εκτός από τον Μπόρις Τζόνσον και τη σύζυγό του, ακόμα 15 περίπου άτομα έχουν σχηματίσει παρέες στον κήπο με περισσότερα μπουκάλια κρασιού να διακρίνονται. Καταλαβαίνετε γιατί ο κόσμος είναι θυμωμένος και είναι λιγότερο πιθανό να κάνει αυτά που λέτε. Αυτοί ήταν άνθρωποι στη δουλειά τους, που συζητούσαν για δουλειά. Οπότε είχατε μια συνάντηση εργασίας εκεί χωρίς λάπτοπ, χωρίς σημειώσεις και χαρτιά. Συνήθως έχετε κρασί και τυριά σε συναντήσεις εργασίας. Αυτές ήταν συνάντησεις ανθρώπων στην εργασία τους. Αυτή είναι μια συνάντηση ανθρώπων στην εργασία τους που μιλούν για εκεί κατοικώ, εκεί εργάζομαι. Ήταν συναντήσεις ανθρώπων στη δουλειά που μιλούσαν για δουλειά. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία να επικεντρωθούμε αν μπορούμε στα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα. Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή εξάπλωση της Όμικρον. Βλέπετε τα κρούσματα να αυξάνονται στο Λονδίνο, κυρίως τα κρούσματα και οι νοσηλίες. Και η απάντηση είναι να είμαστε προσεκτικοί, αλλά και να εμβολιαζόμαστε. Παρόλο που ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας προειδοποιεί για τη σοβαρότητα της κατάστασης, στο τραπέζι μέχρι στιγμής δεν έχουν πέσει συζητήσεις για νέα μέτρα. Κατά τη διάρκεια Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχαν και επιστήμονες, συζητήθηκε το ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων. Μεταξύ αυτών φέρεται να είναι ένα ακόμη lockdown ή το κλείσιμο των pubs στις 8 το βράδυ.